Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε σε μια περίοδο που η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει μεταβάλει ριζικά και μια αναστρέψιμα τις διεθνείς σχέσεις και το πολιτικό περιβάλλον διεθνώς και περιφερειακά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι έντονες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά παγκόσμια. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και ως κυρίαρχη δύναμη στα Βαλκάνια, μπορεί και πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γραφτεί και στον τύπο καθημερινή, οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να ικανοποιήσουν μερικό στο αίτημα της Τουρκίας για μετονομασία των στενών σε τουρκικά στενά. Γνωρίζομαι ότι η Τουρκία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, χρησιμοποιεί τα στενά για να ασκήσει πιέσεις υπέρ των συμφερόντων της, αμφισβητώντας τη σύμβαση του Μοντρέ του 1936. Τούτες οι ανωθωρητικές στάσεις της Τουρκίας, με την έμπραχτη αμφισβήτησή της διεθνούς συνθήκης αλλά και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, εν γέννη, πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Χρειάζεται να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Οφείλουμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία προηγούμενου, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγούσε σε υπαναχώρηση από τα ζωτικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Χρειάζεται παγρύπνηση σε διπλωματικό επίπεδο, ιδίως όταν κατά τις επίσημες συναντήσεις τίθεται στην ατζέντα θέματα υφαλοκρηπίδας και οικονομικής ζώνης, όπως επίσης χρειάζεται συνεχής συντονισμός, αδιάκοπτη συνεργασία και συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια τέτοια επίσημη συνάντηση είναι και η επικείμενη του Έλληνα Πρωθυπουργό με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Εκεί θα έχουμε την αφετηρία της επόμενης περίοδου των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η συνάντηση αυτή θα καθορίσει αν θα κάνουμε βήματα προόδου και θετικών εξελίξεων στις διμερείς σχέσεις, δηλαδή αν θα επισέλθουμε σε μια περίοδο ανεκτικότητας ή σε ένα νέο κύκλο εντάσεων. Ελπίζω, αφού ολοκληρωθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού, να έχουμε την απαιτούμενη επίσημη ενημέρωση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να χάσει καθόλου χρόνο και ευκαιρία προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά με διπλωματικές πρωτοβουλίες και αμυντικές συνεργασίες στην περιοχή των Βαλκανίων. Η αρχή έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όπως έχουν δείξει οι περιφερειακές εξελίξεις, εάν αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη Συμφωνία, ιδίως εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία, θα δεχόμασταν τεράστιες πιέσεις για μια ενδεχόμενη διαφορετική ή ελλιπή συμφωνία. Δυστυχώς, έχετε αδρανήσει και δεν έχετε ακόμα φέρει τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Με αυτή την επικίνδυνη απραγία θα απολέσουμε όχι μόνο το διεθνές κύρος, αλλά και επιχειρηματικές συνεργασίες και πολύτιμο χρόνο σε μια πορεία σύσφιξης οικονομικών, κοινωνικών και κάθε είδους σχέσεων με μια φιλική γείτονα χώρα. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ένα υπέρογκο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις δαπάνες, ένα πολύ μικρό ποσό συνδέθηκε με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία. Το λένε και οι Σύνδεσμοι Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Ήταν μια βαριά παράληψη τόσο για την εθνική άμυνα, όσο και για την οικονομία της πατρίδας μας. Περιμένουμε στα εξοπλιστικά προγράμματα που έρχονται, όπου είναι δυνατόν, να προβλέπεται η συμμετοχή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και η επαναδιαπραγμάτευση, όπου αυτό είναι δυνατόν, των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων με τον ίδιο ακριβώς στόχο. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τους εξοπλισμούς με βάση τις υφιστάμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις των επιτελείων και τις προτεραιότητες.
Θέλουμε η ενίσχυση των συστημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας να εξασφαλίζει αποτελεσματικά τη λειτουργικότητά τους και να μπορούν εν τέλει να υποστηρίζονται. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αναφορικά με τον τομέα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλες και όλοι μια βασική αρχή. Το προσωπικό θα πρέπει να ενισχύεται παράλληλα με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, με την ανάλογη οικονομική στήριξη και εκπαίδευση, ώστε αυτά τα συστήματα να είναι λειτουργικά και το προσωπικό ικανοποιημένο. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε κάτι. Το πολύτιμότερο οπλικό σύστημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το κύμα των παρετήσεων αξιωματικών, ιδίως στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού, που από ό,τι φαίνεται σχετίζονται με ζητήματα οικονομικών απολαβών, με συνθήκες εργασίας και προοπτικές σταδιοδρομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα υποβάλουμε στο προσεχές διάστημα προτάσεις και ελπίζω να τις λάβετε σοβαρά υπόψη. Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων κατέδειξε την έλλειψη σεβασμού προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δημιούργησε κρίση στις σχέσεις της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ασκήσει μια προγραμματική αντιπολίτευση στα θέματα της εθνικής άμυνας με στόχο την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, την ενδυνάμωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, την ενίσχυση των σχέσεων με τους διεθνείς οργανισμούς και την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, θα βρισκόμαστε εδώ στη Βουλή με επικοδομητικές προτάσεις που θα προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σε ευχαριστώ πολύ.